Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι, καλώ ορίσατε στο Καλύτερα Αργά. Δεν θα κάνω πρόλογο σήμερα γιατί θα σα πω μόνο ότι οι δύο καλεσμένοι που έχουν έρθει εδώ προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιο σύριαλ έχει γυριστεί πού και θυμήθηκαν ότι και οι τρει χάριτες κάπου εδώ είχαν γυριστεί. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Μιχάλη Ρέμπα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμεί ευχαριστούμε. Είναι συγκινητική ανάμνηση από τι τρει χάρτε βέβαια. Ε. ευχάριστη. είναι, έτσι, έχει μια νοσταλγία, μια θλίψη, χαρά, τι. Όλα μέσα, όλα μέσα, γιατί τα χρόνια είναι πολλά, οι απουσίες όλων και πληθαίνουν. πια. Ναι. όταν τελείωσαν οι τρει χάρτε, είχα πάντα αυτή την απορία. Δεν ξέρω αν το έχετε απαντήσει ποτέ. Σα είχαν πει ότι τώρα θέλουμε άλλα τόσα επεισόδια και άλλα τόσα επεισόδια και άλλα τόσα επεισόδια. Από χάρτε. Ναι. Και. εντάξει, κάποια στιγμή Κάθε τι τελειώνει. Mm -hmm. Δεν θέλετε θέλατε εσεί να το συνεχίσετε για δικού σα λόγου, δεν θα ήταν τόσο καλό το Σύριαλ, ή αποφασίσατε Κά, θέλ... Κάτι τέτοιο πιστεύω, ναι. Είπε τρει σεζόν πήγε έτσι. Mm -hmm. Βέβαια, σεζόν, όχι όπω είναι αυτέ εδώ. <laughs> Συνολικά έχουμε κάνει 90 επεισόδια, δηλαδή 30-30 mm -hmm. και 30. Μέσα ώρα 30 επεισόδια. Ε, ε, περίπου. Όλες, όλοι οι κύκλοι είναι 90 επεισόδια. Ναι. Όλο μαζί όλο μαζί η χάρτηση είναι 90 επεισόδια και όλο μαζί το δίσεξα Μαρτίν είναι 70 επεισόδια. Ναι. Όλοι μαζί οι συμπέθεροι είναι 26 επεισόδια. Και εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε Όχι, λέω γενικό. Καταλαβαίνω όμως γιατί το λέει γιατί Διάβασα μια ε, ε, δήλωση που λες ότι εδώ ζητάνε να κάνουμε σύριαλ που έχουν 120 επεισόδια το, το, το χρόνο. χρόνο ναι. Που και σεξπίρ να είσαι... Ναι που εντάξει ο Σέξπιρ δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γράψει τρεις χάριτες ή γράψει άλλα πράγματα, αλλά είναι δύσκολο. Ή δεν θέλετε εσείς να το ξεχυλώνετε ιδιαίτερα φαντάζομαι. Μα τότε, τις εποχές που λέγαμε αυτό, δεν τα διαιστούσαν 120 επεισόδια. Ναι. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να να, για κάποιο λόγο να, να τρέξουμε στην Αναστασία mm -hmm. του σύριαλ ναι, του. Ναι, 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 ναι. Και είδαμε ότι ήταν 19 επεισόδια. Και είχε γίνει τέτοιος χαμός. 18? Και... 18. Ναι. Ναι. Και Τότε... ήταν αρκετό για να διεισδύσει στην κοινωνία, να προβληματίσει, να γίνει Να σοκάρει. Να σου πει. Κοιτάξτε Παλαιότερα, ναι. η απογευματινή ζώνη ήταν αυτό που λένε οι τα, τα σεπουνόπερε. Mm -hmm. Απλώς τώρα μεταφέρθηκε και στη βραδινή. Τα καθημερινά, να το πούμε. Τα καθημερινά, τα λεγόμενα ναι. ήταν στην απογευματινή ζώνη. Τώρα μεταφέρθηκαν και στη βραδινή. Και θα μην μόνο αυτά γιατί. Σείρελ που να γίνονται με 10, 15, 20 επεισόδια δεν το πολύ βλέπω. Δεν, δεν, δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν στι πλατφόρμε. Στι πλατφόρμε, από ό,τι κατάλαβα, όμω, δεν είναι τόσο ονειρικά τα πράγματα όσο εμεί φανταζόμαστε. Λέμε, Πώ, πω, πω, Πλατφόρμα, η τάδε ξένη πλατφόρμα θέλει ένα ελληνικό σείρελ. Τι φοβερή ε, καταξίωση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώ δεν ξέρω πώ είναι. Πώς είναι, γιατί ναι. ξέρω ε... μόνο τι ταινίε, ότι δεν είναι, είναι και τα τρελά λεφτά. Να δώσει μια ταινία στην, platform, στην πιστήση μια πλατφόρμα. Και συμφέρει. Ε. Δεν είναι τρελά λεφτά πάντως. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, ας πούμε, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Mm -hmm. Νομίζω ότι τον παραγωγό το συμφέρει πολύ περισσότερο να τον νοικιάζει κάθε χρόνο σε ένα κανάλι τοπικό εδώ ελληνικό, παρά να το βγάλει στην πλατφόρμα που μπορεί να το εξαντλούνε mm -hmm. όλοι. Πάνε εύκολα. Ε, έχετε πάρα πολλέ ιδέε, κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Ε, η αλήθεια είναι ότι <στα> εμεί δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε σε πλατφόρμα γιατί επειδή ειδικευόμαστε, α πούμε, σε εισαγωγικά, ναι. στο χιούμορ. Ναι. Ε, το χιούμορ έχει εντοπιότητα, κακά τα ψέματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψει μια κομμωδία. Σε, σε τι ειδικεύεστε όμω ακριβώ, Γιατί έχετε κάνει το οξυγόνο. Ναι, εντάξει. που είμαι Λέμε... τεράστια φαν. Τεράστια φαν Ι... ε, ει... ειδικευόμαστε, φιούμορ. είπαμε, ναι. δηλαδή ναι. <laughs> κατά το πλείστον. Ε, έχετε και, κατ... έχετε και κάποιε εκφάνσει. Ναι. Αλλά, Αλλά είναι πιο σπάνιε. Το συνηθισμένο μα ε, το συνειδησμό είναι και τα Το, το Δεν μας βρίσκουμε και λεφτά για να κάνουμε και τα άλλα που θέλουμε. Ναι, πάντως γιατί πρέπει να, να βρήκατε... Γιατί όλοι θέλουν κομμωδία. Ναι, πρέπει να βρήκατε λεφτά για την ε, Τζέλα ε, ε, Δελαφράγκα, γιατί ναι. είναι πάρα πολύ ακριβό και πολύ ωραίο σύριαλ. Δεν είναι περίμενα ακριβώς. ότι θα έπειθε κάποιος κάποιοι κανάλι να κάνουν ένα πράγμα το οποίο είναι, είναι και σουρεαλιστικό, είναι και πολύ πραγματικό, μπορείς και πάρα πολύ να συνδεθείς με αυτό, αλλά είναι και ένα υπερθέαμα. Ναι, ναι. είναι ναι. όντως. Ο, ο Χρήστος ακριβό... ο Κόμπος πίστηκε. Ακριβώς, λοιπόν. Ριέλ. Ναι. Ναι, μην φανταστούμε όμω τα... Το... ακριβώ για τα δεδομένα το... τη Ελλάδα. Ε, τη Ελλάδα, μην φανταστούμε. Ε, μπορεί να παρακολουθήσει ο Έλληνα τηλεθεατή τώρα ένα σουρεαλιστικό σύριαλ. Θέλει... Ποια είναι η μόδα δηλαδή στην παρούσα φάση, Θέλει να δει το εποχή, Θέλει να δει τη συνέχεια του σύριαλ που έβλεπε και πέρυσι. Θέλει να δει κάτι τελείω διαφορετικό. Τον πιάνει κανεί τον τηλεθεατή, ή είναι κάτι που δεν πιάνεται. Αυτό, ναι, αυτό που λέμε κοινό δεν είναι ένα πράγμα πρώτον. Ναι. Δεύτερον, ε... άρα υπάρχουν διαφόρων ειδών target group μέσα σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται κοινό. Mm -hmm. Συνεπώς, άλλος μπορεί να βλέπει αυτό, άλλος μπορεί να βλέπει εκείνο, άλλος μπορεί να βλέπει το άλλο. Ναι. Έχετε Είναι Έχετε ότι. Κοινό. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι, 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 τι... <laughs> τι Και ποτέ ναι. δεν μπορεί να ξέρει τι, τι, τι θα κάνει η επιτυχία. Ναι. Ούτε και στο θέατρο. Ε, έχετε κοινό στο οποίο απευθύνεστε, που λέτε τώρα αυτό θα αρέσει στον τάδε, στην τάδε και στον τάδε. Ε, όχι. Έχετε ανθρώπου στο μυαλό σας όταν γράφετε κάτι. Ε, όχι, βέβαια. Oh. Ανθρώπους, Όχι, φυσικά. Το γράφετε, γράφ, γράψατε το τελευταίο σιρεαλί. Επειδή φαντάζομαι ότι όσο ώρα το γράφετε πρέπει να διασκεδάζετε πάρα πολύ. και να διασκεδάζεται. Πάρα πολύ. Άρα κάντε το κέφι σας. Μα νομίζετε. Ναι. αυτά που αρέσουν σε εμά. Και από, και, ε, πέρα, τώρα, και από εκεί και πέρα. Το σου, και τώρα, από και πέρα. Θα, θα, σου... πω ένα αστείο μόνο. Σε κανέναν άλλο, δεν ε, ότι υπάρχουν κάποια αστεία, ξέρω εγώ, που μπορεί να μας φαίνονται πολύ προχώ ή πολύ δύσκολο να τα πιάσει το κοινό, το ευρύ κοινό και όλα αυτά. Και πάντα λέμε, το σβήνουμε, και κάποιες φορές που δεν το σβήνουν λέμε, Α, στο μόρι για το σταμάτη. Ενώ με το σταμάτι φασούλου δεν υπάρχει. Ο σταμάτι φασούλου θα το καταλάβει. Οπότε, καμιά φορά το σβήνουμε. Όχι, Μαρίνα. Άστο, άστο για το σταμάτη. Άρα απευθύνε σε έναν ένα <σχελίδι> τηλεθεατή, ο <σχελίδι> οποίο <οπεδά>. σίγουρα <σχελίδι> τα <σχελίδι> πιάνει <σχελίδι> όλα. <σχελίδι> αυτό είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από το Βίρα τη Άγκη ω σκηνοθετή του Σταμάτη το έργο μα και του είχε αρέσει μια λέξη, η λέξη ψύκορη. Ναι. <σχελίδι> <σχελίδι> και μα το έλεγε και. Από μα τώρα το έχουμε αυτό αυτό το αυτή τη σχέση, α πούμε, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα. που τα πιάνει, που μόνο, τα πιάνει στο μόνο στα μάτια. μόνο στα Όπω και στο τελευταίο τέλο. Για... Αυτό μάλλον όμω δεν είναι αλήθεια. Μπορείτε να περνάτε και ένα κρόλ από κάτω. <laughs> αυτό είναι ένα αστείο για του δεύτερου. Σταμάτι... Για το σταμάτη φασουλή, ναι. <laughs> ε... Δεν είναι αλήθεια όμω, γιατί από ό,τι δείχνει. Ε, δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα πώ παρακολουθώ. περίπου. Έτσι, εκτός από τους αριθμούς φυσικά, της θεαματικότητες και αυτά. Δεν <laughs> πιστεύετε αυτά. Ε, ναι. Ναι. Λοιπόν, ε... Αναγκαστικά από τώρα. Ναι, τα... Αναγκαστικά τα... Αναγκαστικά τα... Δεν τα... Δε μπορεί τα... τώρα οι διαφημιζόμενοι να παίζουν τα λεφτά του. Παλαιότερα, σε α... εκείνε τι εποχέ ναι. που ανέφερε, τα βλέπαμε από τα περιοδικά. Δεν γινόταν αυτή η τρέλα η καθημερινή. Σωστά. Έχαμε το... Έ, έχετε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για, για το ότι ο τηλεθατή έχει μάθει να ασχολείται με τα νούμερα. Έτσι ναι. Είναι κάτι που δεν τον αφορούσε στο παρελθόν, ναι. δεν τον ενδιαφέρε το τον μπάτζετ, ναι. δεν τον ενδιαφέρεται τι έκανε στο πρώτο, τέταρτο στα νεανικά κοινά. Έχει εκπαιδευτεί το κοινό, Είναι κράχτης το έχουν κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα για να συνεχίσει να βλέπει τα επόμενα επεισόδια. Είναι κάτι που τον τραβάει, Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, είναι. Και πραγματικά μου κάνει τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Ήθελα να πω πάντω έξω από τις ακραματικότητε, εγώ παρακολουθώ λίγο στο. όπω και παλιότερε ταινίε μας, που βλέπω λίμματα στο YouTube, μικρά μικρά αποσπάσματα. Ε, και τώρα είναι μια καινούργια μόδα το TikTok. Εγώ δεν έχω βέβαια TikTok, αλλά ναι. το YouTube έχει ναι, ναι, ναι. μια στήλη με TikTok. Και εκεί βλέπω και βλέπω πράγματα που με εντυπωσιάζουν ε, ότι τα επέλεξαν για να τα βάλουν ότι είναι αστεία. Ε, εννοώ αποσπάσματα από την τζέλα. Ναι. Λοιπόν, την επέλεξε το κανάλι. Το έχεις προσέξει αυτό γιατί με Όχι, νομίζω ότι πρέπει να ανεβάζουν πάρα πολλά και, και τηλεθεατέ. Δεν μπορεί το κανάλι. Κα, κάνουν τα κανάλια τόση δουλειά. Ο, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το... Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα βλέπουμε μόνο βίντεο μερικών δευτερολέπτων και θα γίνουν έτσι τα σύρια. Αυτό είναι κάτι που με τρομάζει και... στα αλήθεια η πολυδιάσπαση τη νεολαία δηλαδή. Ότι πα στο σινεμά. Εκεί πραγματικά μου έρχεται να βγάλω το παπούτσι και να το Σφίξω στο με το κεφάλι κίνητα, με το του με το ναι. νεαρού ή τη νεαρή από μπροστά, ναι. που είναι το φιλμ και κρατάει και το τηλέφωνο. Είσαι από αυτού που κάνουν παρατηρήσει στου διπλανού. Όχι, δεν κάνω. <laughs> δεν κάνω, αλλά πραγματικά αυθορμήτω, πραγματικά θα βγάζα το παπούτσι ναι. να το το σφίξω στο κεφάλι. Γιατί τι ήρθε να κάνει εδώ, ρε ναι. παιδί. Μήπω έχουν έναν τρόπο να βλέπουν τι ταινίε που εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί σκέφτομαι τώρα, κάνω το δικηγόρο του ναι, διαβόλου. Ναι, τόσο έξυπνοι δηλαδή. Όχι, τόσο πιο ε, έξυπνοι μπορούν να εισπράττουν την ταινία, το κουτσομπολιό. Φαντάζομαι. Το Είναι το ταυτόχρονα με ναι. την ταινία. Και... Ταυτόχρονα. Μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει ρε, Την ώρα που βλέπω την ταινία ακούνε το κινητό. Ναι, αλλά μπορεί να βλέπει κάτι και να λέει: Κατσε, περίμενε αυτή την ηθοποιοί όπω τη λένε τώρα. Το έχω κάνει, γι' αυτό σα το λέω. Έχω ανοίξει το εγώ και το έχω κάνει κάποιε φορέ. Στο Netflix, λέω: Πώ, που αυτό το ξέρω κτλ. Και, και... και εγώ μπορεί να το έχω κάνει, αλλά στην άνεση του σπιτιού μου. Ε, βλέποντας κάτι στο Netflix, Φερπίν ναι. Στην άνεση του σπιτιού μου μπορεί να το έχω κάνει και αυτό ναι. ναι Αλλά να είμαι μέσα στο σινεμά ή μέσα στο θέατρο Με το κινητό ανοιχτό ναι. Με ένα αυτό μου φαίνεται τερατώδε Ναι, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά έτσι είναι έτσι, ναι. Ναι, έτσι θα είναι από εδώ και πέρα ε, Ναι, το ξέρω Είναι, δε, πόσο και άλλο είναι το, το χειρόνιο... δηλαδή, Επίσης, ας πούμε, για παράδειγμα ε, όποτε, γιατί δεν μου αρέσει να πηγαίνω σε καταστήματα που παίζουν μουσική, Αυτό αλλά θέλει. άμα τύχει, ναι. έτσι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάτσω να παλουκωθώ στην καρεκλίτσα μου και να κάτσω να δω τι θα μας πει ο καλλιτέχνης. Mm -hmm. Γίνεται μια βαβούρα δίπλα. Oh, <Δεύτε> και βλέπεις, δεν βλέπει <Δεύτε> τον καλλιτέχνη πια. Τι ήρθε <Δεύτε> να κάνει, <Δεύτε> ρε παιδάκι μου. Ένα δάσο από κινητά το οποίο... είναι <Δεύτε> και εγώ Μα <δεν> <Δεύτε> τι ήρθε να κάνει εδώ πέρα. Ναι. Τι ήρθε να κάνει. Εγώ αυτό, αυτό, αυτό. Και πολλοί βαβούρα μιλάνε μεταξύ του. Ναι. Δεν ήρθε γι' αυτόν. Υ υπάρχει περίπτωση να βγούμε από αυτό. Γιατί ξέρει, πο πολλές πολλέ μόδε υπάρχουν, κρατάνε λίγο και μετά οι άνθρωποι πάλι έρχονται στο κανονικό και στο φυσιολογικό. Δεν ξέρω. Πάντω. Όντω η πολυδιάσπαση των. Των νέων πραγματικά με, με εντυπωσιάζει γιατί είναι άνθρωποι με πολύ λίγη υπομονή που δεν ξέρω αν σε λίγο θα μπορούν καταρχήν να διαβάσουν ένα βιβλίο που θέλει αρκετέ ώρε. ήδη δεν μπορούν, πρέπει να σου ήδη πω. Δεν τα παιδιά μπορούν. Δε μπορούν. δεν μπορούν να διαβάσουν μικρά πράγματα. ήδη δεν μπορούν. Ναι. Ήδη και να παρακολουθούν πράγματα. Για παράδειγμα, μία φάρσα. Εγώ δεν σου λέω, α πούμε, ε, τον Οθέλο του Σέξπιρ Έτσι, ούτε το Φάουστ το του Γκέτε. Εγώ σου λέω μία φάρσα του ΦΕΙΝΤΟ. Ναι. Δικιά μα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν γιατί και στη φάρσα πρέπει να έχει συγκεκριμέ... ένα συγκεκριμένο α, 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 αριθμό πληροφοριών, να είσαι συγκεντρωμένος και να καταλαβαίνει ποιο ξέρει ποια πληροφορία και τι ίντριγκα παίζεται. Και... Αυτό υπάρχει στην τζέλα που περιγράφει τώρα. Ποιο. Αυτό το ότι πρέπει να καταλάβει τι γίνεται ακριβώ, ποιο είναι τι, για να αρχίσει <laughs> να γελά ακόμη περισσότερο, έτσι <laughs> δεν είναι. <laughs> δηλαδή, γράφετε με αυτού του κανόνε που λέτε τώρα. Μα, δεν για, το, για το δικό σα το δεν... σενάριο μιλάτε το, αυτή τη στιγμή. Να, να πω κάτι. Όλες δεν πέρα. υπάρχει θεατρικό έργο. <laughs> δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ας πούμε, να πα να δει το θάνατο του εμποράκου ε, <laughs> με το κινητό ανοιχτό. <laughs> δεν καταλαβαίνω. Ναι. Okay. Πάντω, ότι τα δικά σα σύριαλ, ό,τι κάνετε εσεί, ό,τι έχετε φτιάξει, κόβετε σε κομμάτια λέει κάτι. Τελικά, το συστατικό, ποιο είναι ένα από τα συστατικά, η απίστευτη απλότητα, γιατί βλέποντας ε, τρεις χάριτες ξανά, λέω κοίτα τι φανταστικό είναι το τίποτα. Ναι. Μια ναι. τάκα που δεν είναι κραυγαλέα αστεία, ναι. καν. Ναι. Α, αυτό είναι το μαγικό πράγμα, να βλέπεις μια απλότητα, να βλέπεις κάτι το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις και να αρχίσεις να χαμογελέσεις και κάποια στιγμή να λυθείς στα γέλια ανάλογα με το... Να στα γένια, αν... όχι, ανάλογα α... με το, με, με, το περιεχόμενο του, της σειρά ή της, της ταινία. Να έχει μια εύχαρη διάθεση πάντως. Να, μια ευφρός... Της... Ε, ε, μια διάθεση. Mm -hmm. Αυτό είναι το αίτημα για μένα. Τώρα, το εφρός είναι για το φασουλίνα. Το να, ναι, το να, το να γελάσεις, ε, ακόμα καλύτερα, άμα ναι. γελάσεις κι όλα, ναι. Εγώ ακόμα με την τζέλα, πέρα. πρέπει να, να σας πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχω γελάσει πολύ δυνατά. Δηλαδή, και εγώ γελάω. Ε, 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 και θες και να παίζεις. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. <laughs> σε φέρνει σε μεγαλύτερη αμεσότητα. Κάν... Γράφει το ρόλο που είναι για σένα ή δεν ξέρει ποιο ρόλο θα παίξει. Okay. Όχι. <σοπό> ξέρουμε... το... <laughs> αφού ξέρουμε. Όλους... <laughs> κι εγώ. Α, Α, αφού ξέρουμε όλου. Αφού ναι. ξέρουμε όλου του ηθοποιού. <σοπό> δεν θα ξέρουμε εμένα. Ναι. Ποιο 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 okay. Okay. Ρόλο θα Άρα δεν λε αυτό που περισσεύει και δεν το θέλει κανεί να το πάρω εγώ. Όχι, όχι. όχι, Δηλαδή, ο ρόλο του Ούτε να κάνει ένα πέρασμα. Θέλει, θέλει. Okay. Ο ρόλο του συμπέθερου γράφτηκε. Δηλαδή ξεκίνησε. Ο, 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 μποχας, ο λέγεται. εγώ. Ναι. ο Μπόχο είναι ο τώρα Ο, ο, στους... ο Μπόχο. Στην τζέλα. Στην τζέλα. <σχει> από τον Μπόχο, μωρέ. Από το στυλ Μπόχο. <σχει> το ε, λοιπόν, ε, στους συμπέθερους, ε, στου συμπέθερου το γράφαμε. Καταρχήν αυτό που το είχε παίξει στο θέατρο ήταν ο. Ο Μαυρόπουλος, ο Δημήτρης. Και σιγά σιγά αρχίζω να τον λυμπίζω με το ρόλο και λέω θα του το, το φάω. <laughs> <laughs> <Και> το... <laughs> τι καλό άνθρωπο! Του λέω Δημήτρη, μου λυπάμαι, αλλά μου άρεσε ο ρόλο και θα τον παίξω εγώ. <laughs> Άρα δεν είχε καταλάβει όταν το έγραφε ότι αυτό. έπρεπε να το δει. Δηλαδή και εσεί φαντάζεσαι μέχρι να σου πει. Σιγά σιγά, σιγά σιγά προχωρώντα τα επεισόδια και μετά άρχισα να καταλαβαίνω <laughs> ότι <laughs> το γράφουμε και πιο και πολύ ξέρεις, στη δική μου δεν... μεντάλη. Κάτι που δεν το ξέρει κανένα. Δεν, το έχουμε πει. Ο Μιχαλίδη ναι. μου δεν ήθελε να παίξει τρει χάρητε. Αλήθεια. Ναι, και πώ προέκυψε αυτό. Εγώ τον έπεισα. Νομίζω ότι όλο επειδή έπεισε. Και κοιτάζει, σαν να λε κάτι που δεν περίμενε δεν καθόλου. Όχι, έτσι είναι. Δεν λείψε. Ναι. Δεν ήθελε να παίξει. Okay. Τρεπότανε γιατί έλεγε. Τρεπόμουν για να μην λέγανε ότι. Ότι επειδή γράφει το γράφουμε, εγώ, παίζω και, παίζω και αυτό και το λοιπά. Εγώ τον έπεισα και δεν και τίποτα. Σιγά-σιγά στα, σταδιακά έφτασε σε σημείο αυτό που λέει το. Ναι. Με θέλει να παίξει. Ναι. Έχετε πει Μετά περιγράψει... από 200 χρόνια βέβαια, έτσι. Μετά από 35 χρόνια. <συστοί> ε, ε, έχετε περιγράψει τις σχέσεις σας πολλές φορές. Λοιπόν, και έχετε πει ότι δε, έχετε φάση που τσακώνεστε, αλλά αυτό δεν δε βγαίνει προς τα έξω, έτσι. Δεν δε το ξέρουν οι υπόλοιποι συνεργάτες σας. Ε, <συστοί> ε, έχει γίνει και μπροστά. Έχει γίνει και μπροστά. Πότε. Ότι είστε διαφορετικοί άνθρωποι... Αλλά τα, τα βρίσκεται όταν δημιουργείται. Έτσι πολύ διαφορετικά. Έχω καταλάβει καλά ή λέω κάτι λάθο. Πολύ σωστά. Ναι, Έσο. ωραία. Και το καλύτερο που έχω διαβάσει για τη, για τη σχέση που έχετε μεταξύ σα είναι ότι έχει πει ότι ο Θανάσης είναι σαν το πόδι μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό δεν έχει πει. Ωραία, ότι είναι να πει, σαν να είναι κομμάτι του εαυτού μου. Ναι, ναι, έτσι πω έχει πει. καταντήσει το πράγμα. <laughs> <laughs> ναι. Κοίταξι, είμαστε μαζί. Πόσο, 40 χρόνια. Όχι, 38. Ναι. Δες, κάπου εκεί. Είναι. Ναι, ναι. είναι πολλά πια. Οι φίλοι τσακώνονται. Τα συγκροτήματα διαλύονται. Τα ανδρόγυνα τσακώνονται και χαλάνε σχέσεις με παιδιά και δεν ξέρω ναι. τι άλλο. Ε, οι επιχειρήσεις επίσης, οι συνέτεροι μπορεί να φτάσουν να είναι στα μαχαίρια. Έχετε περάσει Εμείς κρίση. Εμείς είμαστε ο βράχος του Γιβραλτάρ. Ναι. <laughs> κρίση δεν έχετε περάσει που δεν ήθελε να βλέπει τον άλλον. Όχι. Ε, στο, στο, <laughs> το, όταν γράφουμε το αμαρτήν, κάποια ναι, στιγμή... Λόγω του, της, της, δουλειά, δηλαδή που έπρεπε να είμαστε και στα γυρίσματα και στις, και στο γράψιμο, γιατί εκεί το κάναμε, είμαστε στα γυρίσματα ναι. και μετά γράφουμε τρία-τέσσερα επεισόδια και μετά πηγαίνουμε και τα γυρίζουμε. Ε, ναι. αυτό το πράγμα έφερε μια κρίση. Μετά όταν σταματήσαμε και, και κάναμε στο θέατρο. θέατρο. Ναι. Το θέατρο είναι πιο ήπιο χώρο. Okay. χώρο. Πολλέ φορέ άνθρωποι με του οποίου συνεργαζόμαστε και μπορεί να είναι φίλοι μα, δεν θέλουμε μετά να του δούμε να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε Πολύ σωστά. μαζί Αυτό το κάνετε εσεί, πηγαίνετε ναι. διακοπέ. Ναι. Όχι πάντα. Όχι ναι. πάντα. Διακοπέ όχι, δεν πάμε μαζί. Ναι. Ο καθένα στον ε, στο ναι. δικό του. Ε, ε. ε μπορεί, ας πούμε, να. Δεν ξέρω αν βγαίνετε έξω, γιατί είπε προηγουμένω ότι δεν βγαίνει ποτέ. Υπάρχει το να πάτε ναι. σινεμά μαζί για να βλέπετε ε, τους του άλλου ε, με τα κινητά. Ναι ναι, ναι. Ναι, 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 εντάξει, καλό το σινεμά. Ναι, εντάξει, ώρα. Δεν, και διακοπέ έχει. Δεν ναι. αποφεύγουμε όπω ο Α πούμε ναι. μαζί. Θέλω ναι. να πω δηλαδή κάπου που. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και ανάπαυλα. Ε, κάποιος από τους δύο έχει ποτέ σκεφτεί μέσα του ότι εντάξει θα τον ανεχθώ τώρα λίγο και στο επόμενο the project δεν θέλω, θέλω να κάνω κάτι Α, μόνος μου. Ποτέ. Άρα οτιδήποτε σας προτείνετε, οτιδήποτε σκέφτεστε, πάντα το άλλο μισό πρέπει να είναι μέσα στο, ναι, ναι, ναι. στο πλάνο. Ναι, είναι, είναι σαν προπόθεση αυτό. Δηλαδή όχι ότι ο, ότι δώσαμε όρκους αιώνιας φιλίας. Ναι. Είναι ότι... Αυτά ζ... τα πόδια. Κατάφερε η ζωή, δεν. Ναι. Υ υπάρχει μυστικό. Γιατί λένε, α πούμε, ότι όταν έχει ε, μία φιλική σχέση πρέπει να αφήνει να μην βλέπει τον άλλον πάρα πολύ. Ε, τα, ναι. τα ζευγάρια λένε πρέπει να κάνει υποχωρήσει. Ε, οι καλοί συνέτεροι λένε ότι δεν πρέπει να κλέβει τον άλλον. Είναι ναι. πολύ βασικό. Ποιο είναι το, μασ... το μυστικό τη δική σα συνήπανση, Νομίζω ότι με το Θανάση έχουμε δύο κοινά, όλα τα άλλα ξεχωριστά. Ναι. Δύο κοινά είναι πρώτον, ε, αισθητική. Ε, ταύ, ταύτιση, δηλαδή ε, και στα πολι σε θέματα πολιτικά και σε θέματα αισθητικά ταυτιζόμαστε έτσι από μόνοι μας, ναι. Χωρί να κάνουμε καμία προσπάθεια μας αρέσουν δηλαδή ακριβώ τα ίδια πράγματα και απορρίπτουμε τα ίδια πράγματα και επίσης νομίζω και η σιγουριά η σιγουριά ε, ο, γιατί αισθανόμαστε τη λέξη τιμιότητα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ναι. Ε, είναι η πολιτική αισθητική. Ε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακουμπάει, ναι, ακουμπάει σίγουρα και στην αισθητική η πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγμα η πολιτική, άλλο πράγμα η αισθητική. Τώρα ότι μπορεί ε, κάποια κτίρια του Μεσοπολέμου να σου θυμίζουν φασισμό, ή κάποια γάλματα, ας πούμε... Είτε φασιστικά, είτε χιτλερικά, να με αυτά με τη Ρώμη κτλ. Λοιπόν, να θυμίζουν κάποια, κάποια πολιτική, ναι. πολιτικά σύμφωνα. Να έχουν μια ναι, σχέση με αισθητική και να είναι Ναι. Όχι είναι... εμφανισιακά. Ο... Εφόλη τη της ύλης. Ευόλυστης δηλαδή σύμφλης. να λες ότι για να είναι αυτός έτσι, δεν με πείθει ότι θα κάνει αυτό που, που θέλω εγώ να κάνει. Βέβαια, <συστά> κάποιες <συστά> φορές. Κάποιες φορές, ναι. Οκ. Προδίδονται οι άνθρωποι και από την αισθητική τους. Ακόμα και από αυτό που φοράει κάποιος και στέκεται σε ένα ναι. καναπέ και... Προδίδονται. Ναι. Ε, γιατί αποφασίσατε να κάνετε ένα σύριαλ το οποίο κοροϊδεύει τα άλλα σύριαλ. να το πούμε. Γιατί όλο το που περιγράφεται γύρω γύρω λέει ουσία είναι ότι κοροϊδεύει τα άλλα σύριαλ. Δεν είπατε θα μας μισήσουν τώρα οι συνάδελφοι, δεν θα τα Όχι, όχι, Δεν το έχουμε σκεφτεί ούτε στιγμή αυτό. Πώς σα ήρθε αυτό. Αυτό ξεκίνησε από το κλάμα και από τον Παράδεισο. Mm -hmm. και είπαμε... 23 χρόνια μετά όμω. Όπω ναι, yeah. και «Συμπέθυρα από τα Τύρανα, mm -hmm. όταν έγινε το θεατρικό έργο. Θυμάμαι που του έλεγα: Ναι, αυτό είναι σύριαλ, Πρέπει να το κάνουμε σύριαλ». Έχει σεριαλική φύση. Και ήρθε η ώρα και έγινε. Έτσι είναι και το κλάμα. Mm -hmm. Το κλαμα. Ναι, η τζέλα. Η τζέ, κλάμα. Για την τζέλα mm -hmm. μαζευτήκαμε mm -hmm. σήμερα mm -hmm. εδώ. Mm -hmm. και το ίδιο πράγμα είναι mm -hmm. στην ουσία. Μέσα μου. Υπάρχει κάτι λαϊκό δηλαδή, κάτι που αρέσει σε όλους μας και είναι αστείο. Αυτό το, το πολύ προσιτό, το σε... οποίο είναι διεθνές φαινόμενο. Σε Διαβάζω αυτά που έχω σημειώσει, ότι έχετε πει <laughs> Δηλαδή. Ε, έχω διαβάσει εδώ πέρα, είναι μια αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο ναι. σειρά. Ναι. Έτσι. Ε... Όχι, Στην ελληνική τηλεόραση σειρά. Στην ελληνική, αλλά okay, δεν ναι. τα έχετε πει τα έχει γράψει κάποιο άλλος. Ε, είναι αφαιρεμένο <και> Δηλαδή το στίχημά μας είναι να γελάσουμε Με αυτά που μας κάνουμε να κλαίμε ας πούμε okay. Όπως το κλάμα Το κλάμα ήταν <και> Δεν σημαίνει ότι επειδή Ας πούμε παροδίσαμε κάποια πράγματα Δεν έχουμε φάει ώρες και μισά αθέτες να τα βλέπουμε <και> Δηλαδή ας πω ε, Να σου πω το βάθος 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 <και> Τι πιστεύω <και> ότι είναι <και> Είναι μια σάτυρα του λαϊκισμού γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι να γλιστρήσουμε στο λαϊκισμό. Να δηλαδή. Κρυφο αρέσει ο λαϊκισμό. Βέβαια ε, oh, και e, e, e. μα αρέσει <σχεδεύτε> και είναι πολύ <σχεδεύτε> ξεκούραστο. <σχεδεύτε> δηλαδή το να είναι από εδώ ας πούμε, η κακιά λεκάκι και από εκεί η, η αθώα. Ε, Πώ το λένε, <σχεδεύτε> Αντιγόνη <σχεδεύτε> Νάκα που τη χρησιμοποιεί σε κάθε δευτερόλεπτο. Είναι πολύ εύκολο αυτό. λάει με το σενάριό του, είναι τρομερό. Αυτό. Είναι μια τρομε... ένα σπο... τρομερά εύκολος και απλοϊκός τρόπος να χωρίζει τα πράγματα και να έχει το κεφαλάκι σου ήσυχο. Ο λαϊκισμός είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να γλιστρήσουμε όλοι και ναι. να μην είμαστε υπερόπτης και να κάνουμε τον ξύπνιο, όλη την κάθε στιγμή. Λι. Αυτό έχω να πω. Ε... Συνέχεια γλυστρά Όχι, στην... Όχι μόνο στην τέχνη <laughs> Ωραία, περιμένετε Κρατήστε αυτή Γιατί τη σκέψη Γιατί στην πολιτική περισσότερο π Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις Και σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερο λαϊκισμό <laughs> Επιστρέψαμε με ρέπα Παπαθανασίου. Υπάρχει κάποια σειρά που λένε συνήθω τα επώνυμά δί... σα. Είναι ρέπα Παπαθανασίου ή Παπαθανασίου ρέπα. Παπαθανασίου ρέπα είναι. Γιατί <laughs> το <laughs> έχουμε. Στην αρχή τη καριέρα μα επιλέξαμε να είμαστε αλφαβητικά. <laughs> Αλλά μετά άλλαξε γιατί και ο Μιχάλη επειδή έγινε πιο, πιο γνωστό εγώ το καταλαβαίνω γιατί το ρέπα που παθανασίου είναι σαν να λε Ρένο που πεθαίνει. Εσύ είναι όνομα επίθετο. Α, είναι σαν να θα μπορούσε κάποιο το μικρό του να είναι ρέπα. Όχι, θα μπορούσε να είναι Όχι, αλλά δεν είναι. Δυσύλλα. Δεν μπορούσε να είναι ρένο, α πούμε. Ναι. Σκέφτεσαι, α πούμε, ήταν υπαπαθενό. Αυτό έχω δει στην Ερμού. μία κοπέλα γυρίζει στη μαμά της από το και λέει «Μαμά, ο Παπαθανασίου Ρέπας». Κοίτα το έλεγχο. Ωραίο αυτό. <laughs> Συζητούσαμε για το λαϊκισμό και την τέχνη, όχι με βαρύ τρόπο δηλαδή, κάπω πιο ανάλαφρα. Ε, Σα ρωτάνε πολύ συχνά για το political correct. Και λέτε, εσύ, εμείς είμαστε political correct έτσι κι αλλιώ. Από πάντα. Δεν θα μπορούσε νομίζω να έχει τόση επιτυχία αυτό που κάνετε αν δεν ήσασταν political correct με έναν πιο γνήσιο τρόπο. Τρίτον, δηλαδή, το να μην προσβάλλει ανθρώπου. Δεν θα φέρουμε σε δύσκολη θέση κάποιον. Ομα... Ναι. 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 Δεν υπάρχει κανένα λόγο να φέρνει ομάδε ανθρώπων ή ανθρώπου σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, νομίζω ότι πάντοτε το φροντίζουμε και, και το φροντίζουμε. Τώρα, ναι. ε, οι ακρότητε που έχουμε ακούσει, έγινε και στην Τζέλα μια ακρότητα και βρήκαμε μια λύση τελευταία στιγμή. Ναι. Κάποιο συντελεστή τέλο πάντων ναι, ναι. τη σειρά. Εμεί, τώρα πώ να σα το εξηγήσω, πέφτει και αυτό το επεισόδιο. Ναι. Είναι ο Απέργη, θέλει να μεταμφιεστεί για να πλησιάσει την καλή του, που είναι η Νικηλάμη. Και λέει, θα μεταμφιεστώ σε τραπεζικό τον αναγνωρίζει η μάνα. Όχι, λέει, δεν είναι <laughs> τραπεζικό Θα, Φαίνεται. Είναι στο νοσοκομείο όλα αυτά. Ναι. Θα μεταμφιεστώ σε νοσοκόμα. Ναι. Ε, μεταμφιέζεται, τον αναγνωρίζει η πετρά α ναι. το πούμε. Και τι άλλο να κάνουμε. Και σκέφτεται, θα, μετα, θα μεταμφιεστώ σε νέγρα νοσοκόμα. Ναι. Τσακ, μας το κόψανε. Λέει, όχι. όχι, όχι από το κανάλι. Συντελεστή τη παραγωγή. <εσθάνε> και, γιατί, ναι, δηλαδή θα ε, λέει αφή... το blackface είναι προσβλητικό. Το blackface, yeah. ναι, αλλά το blackface μια εποχή που ήταν πράγματι τα πράγματα. Και τώρα σου Κάναμε η κινέζα. Yeah. Yeah. Την νοσοκόμα. Yeah. Yeah. Η, yeah. Η, η τρίτη νοσοκόμα, yeah. νοσοκόμα που μπαίνει κινέζα. Ο Απέργης <laughs> βαμμένο <Yeah>. και σαν θέατρονό κινέζα. Όπου εκεί ευτυχώ δεν υπάρχει, δεν έχει πει κάποιο ότι είναι. Και το κάνει για να προσβάλλει. Μα όταν κάποιο θέλει να παραστήσει κάτι που δεν είναι. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να σε ξεγελάσω να ναι. περάσω παρατήρητο. Ναι. Κάτι ναι. Του τίποτα. Ναι. Και ντύνομαι παπά. Ναι, εγώ δεν παπά. να πει ξαφιά. ότι κοροϊδεύω το, το, σχήμα. Ακριβώ. με Φορά μια ξανθιά περούκα. Τι πάνε να πει ότι κοροϊδεύει γυναίκες τι ξανθιέ γυναίκε. Για στη φύλακα. Δηλαδή, οτιδήποτε θεωρώ γίνεται από. Πώ να το πω. Όλα θετικά είναι αυτά που σκεπτόμαστε. Θετικές σκέψεις σκέψει είναι. Λογικό είναι το political correct. Από την ώρα που γίνεται φανατήλα, Αρχίζει ε, ο φαρισαϊσμός. Είναι, Έτσι, είναι. και αυτό λαϊκισμό, δεν είναι. Είναι ένα ασφαλής τρόπο να πούμε: Α, όχι, Εγώ. εμένα δεν μου αρέσει αυτό, ναι. δεν είναι σωστό, ε, υπάρχει μεγάλη καταδίκη. Για αυτό το ζήτημα. Οκ, okay, συγχυστήκατε όταν συνέβη αυτό. Προσπαθήσατε να εξηγήσετε όταν σα κόψανε αυτό το συγκεκριμένο ε, πράγμα. Εμεί στην αρχή είπαμε ρε παιδιά. Συγχυστήκαμε. Πολύ υπερβολή αυτό που λε. Να... Δεν ναι, ναι. το κάνει δηλαδή για να προσβάλει. Δηλαδή ο δικηγόρο στη σειρά συγκεκριμένα το είπε. Ναι. Ο δικηγόρο. Αυτό ήθελε να κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν το κάνει για να προσβάλει. Αντίθετα, α πούμε, εσύ καθαρίστρια για κάποιο λόγο. Το κάνει για να προσβάλει τι καθαρίε. Κάθε άλλο, όχι, ναι, εντάξει. Μια χαρά. Και είπαμε τέλο πάντων, αφού δεν να το συζητάμε και να δίνουμε ναι. εξηγήσει και τα λοιπά, κάντε είναι εκεί η Κινέζα ναι. να τελειώνει. Βρήκα... Μα βλέπει ο δικηγόρο τώρα, μην του έρθει καμία. <laughs> Βρήκαμε <laughs> λίγο υπερβολικό. Είναι συμπαθή, αλλά... ναι, είναι ωραίο. Συμπαθέστατη ναι. γυναίκα είναι. Οκ, okay, ναι. Αλλά λε, εντάξει, αφού του ισχύει τώρα αυτό το πράγμα, εντάξει, μην το κάνουμε. Ναι. Θα, θα φύγουμε ποτέ από αυτή την ιστορία. Εννοείται. Θα το, θα το εκτονώσουμε, θα το συζητήσουμε, θα αισθανθούν και καλύτερα οι μειονότητε, όλοι οι άνθρωποι, ώστε να να, 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 πούμε σε κάτι πιο κανονικό. Εννοείται καλά. Και όλε αυτέ οι πολύ πολύ μεγάλες ακρότητες που έχουν γίνει ήδη. Έχω ακούσει στην Ιταλία, ας πούμε, που δουλεύει ένας, ο αδερφός ενός φίλου, τέλο πάντων, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ήδη στα πανεπιστήμια της Ιταλίας τα κοροϊδεύουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Δε... ναι. Δε, δεν, μπορεί να συνεχιστεί. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ακρότητα. Στην, στην, Ιταλία που είναι Ευρώπη, στην Αμερική, νομίζω είναι λίγο ναι, είναι ακόμα τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, εκεί και ο ρατσισμό είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, ζούσαν και εξακολουθούν να και... ζουν με ρατσιστικά επεισόδια και, ε, ε, και, και ολόκληρε έχουν σωστά. Πέρας. Σωστά. Το... Και... Να σου πω κάτι για την Αμερική. Ναι. Όταν το κατάλαβα, τρελάθηκα ναι. ότι και αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο οι Εβραίοι απαγορευόταν, όχι μόνο οι Μαύροι. Mm -hmm και οι Εβραίοι απαγορευόταν να μπαίνουν σε συγκεκριμένα κλαμπ, σε συγκεκριμένα... Και τώρα κλαμπ. μιλάμε για το 50, ας πούμε, έτσι, δεν μιλάμε για πάρα πολύ Όσο. πίσω. Ναι. Όσο. Θυμάμαι ποιο ήταν, μωρέ, αυτή η ωραία ταινία που ήταν μια ε, μαύρη ε, που... Και έπρεπε να πάει, δεν ξέρω πόση ώρα πώς για να πάει να κατουρίσει. I Γιατί αυτό δεν λέει. Υπήρχανε... Το αυτό με τις, με τις... αφροαμερικανές, να λέμε. Ναι που ήταν στην Άσα της που είναι Και έκανε μισή ώρα περπάτημα για να πάει να κατουρίσει, γιατί δεν υπήρχε τουαλέτα για έγχρωμου στο δικό τη κτίριο. Ναι, οπότε εκεί είναι πραγματικά άλλα... Στην Άσα αυτό, μεταξύ επιστημόνων. Αυτή ήταν επιστημόνισσα, δεν ήταν ισότιμη. Τι σα αρέσει να βλέπετε, εκτό από τα... Δεν ξέρω, τα δικά σας τα σιριαλ τα βλέπετε. Ναι. Και τα παλιά... Όχι, τα παλιά όχι. Ναι, οκ. Okay. Βλέπουμε, το βλέπουμε, αλλά τα βλέπουμε αναγκαστικά. Γιατί ποιο θα τα μοντάρει. Εγώ τώρα στην προβολή δεν βλέπω τίποτα. Ναι, γιατί έχετε το άγχο ότι αυτό ναι, δεν αυτό είναι το... όπω το γράψαμε και. Όχι, απλώ το... αυτό Εγώ. Δεν μπορώ να βλέπω. Έχω την αίσθηση ότι το βλέπουν πολύ εκείνη τη στιγμή και αισθάνομαι άσχημα. Όχι, εγώ το αντίθετο. Ντροπή, Συντροπαλό. Ναι, ναι, είναι το ναι, τι. Okay. λίγο. Δεν μπορώ να το δω με κόσμο. Okay. Μετά μπορεί να το δω. Okay. Μόνο. Όχι, του χρόνου. Πάντω γενικά, όχι, δεν βλέπουμε τα παλιά μα σύριαλ. Mm -hmm. δεν τα βλέπουμε. Ποιο είναι το αγαπημένο στο σύριαλ που βλέπετε εκτό έτσι. Μπορεί να είναι και ξένο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ελληνικό. Υπάρχει κάτι με το όχι, οποίο κολλάτε. Δεν υπάρχει κάτι που εσύ το ξαναβλέπει. Ε, όχι, έχω... αν υπάρχει τώρα ένα σύριαλ με το οποίο έχετε κολλήσει. Oh, πολλά σερεαλ μου κινούν το ενδιαφέρον, α το πούμε έτσι. Πολλά. Μου Δεν... κινούν το ενδιαφέρον σημαίνει ότι το βλέπω με το κινητό ανοιχτό. <laughs> ε, άλλε φορέ ναι, άλλε φορέ όχι. Ανάλογα, α, ανάλογα τι υπάρχει στην πιάτσα. Δηλαδή, τώρα εγώ βλέπω ένα που λέγεται Σημείο Καμπή και είναι, ξέρω εγώ, η ιστορία του ψυχρού πολέμου από τότε μετά το, από μέχρι τον Πούτιν. Mm -hmm. Φερρυπίν. Ναι. Αυτό είναι ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι το ναι. το ναι. Ναι. Όχι, Τα αστυνομικά δέτερο... μου ε. Ναι. Το Αλλά το... να είναι εγγλέζικα. Θε έχει... να έχει αυτή την παράδοση λέγεται... του αγγλικού μυστήριου. Το, το Εγγλέσικο. the beer, beer λέγεται αυτό. Δεν ξέρω, ναι, ναι. ε, με... Τώρα είναι κάτι που είναι στην μόδα. Το είδε σε μια πλατφόρμα. Ναι. Δεν πρέπει να πω και το όνομα τη πλατφόρμα. Ναι. Γιατί... Ε, Είπε το όνομα του serial. <laughs> <laughs> ε, μα με ρώτησε η Σίριαλ. <laughs> ε, τι είναι αυτό, ξεδιματικά <laughs> να το πούμε. <laughs> Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, όποιο είναι. Το, είδε, το, το, τέρατα θα... έχω δει και μου άρεσε που είναι για του Μενέντε. Ε. Για του αδερφού Μενέντε. Το μενέντες. είδα, το είδα και εγώ. Πρέπει να σα πω ότι εκείνη την περίοδο ήμουν στην Αμερική, όπου μου στέλνανε κασέτε και έβλεπα τρει χάριτε στο βίντεο. <χω> και είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία με του με Μενέντε, όπου είναι να, να, πούμε και στο όποιο μα παρακολουθεί, δύο αδέρφια που σκότωσαν του γονεί του και κανεί δεν πίστευε στην αρχή ότι το έχουν κάνει αυτοί, αλλά το είχαν κάνει. Έχετε σκέφτη να γράψετε κάτι τόσο τραγικό, γιατί πολλέ ιστορίε φρικτή εγκληματικότητα υπάρχουν και στην επικαιρότητα. Και γαργαλάνε τον τηλεθεατή να το παρακολουθήσει. Ξέρεις κάτι. Ε, ε, που, σαν τους μενέντες με τίποτα. Δηλαδή εγώ έβλεπα... Μπορώ να σου πω και χειρότερα, αλλά δεν θέλω να παυρίσω ναι. την εκπομπή. Την Ελλάδα και όλο γίνει Εγώ... Ναι. Γυναικοκτονίε, ναι. Παιδοκτονίες πολλά. Πράσανε το παιδάκι, τι λε τώρα. Δεν δε ξέραμε ποιο είναι ο δολοφόνο και ήταν αυτό που είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και νομίζω ναι. ότι είχε μπει κάποιο και είχε κλέψει. Μπράβο, μπράβο, ναι. ναι. Έχετε σκεφτεί ε, ποτέ. Εκατοντάδε έχεις... περίπου. Όχι, τα συγκεκριμένα, όχι. Μυθοπλασία πιθανότητα. Πιθαν... Πιθ... Έχουμε σκεφτεί, σου αλλά δεν μα δίνουν. Δε... Σα το λέω, δεν δε ε, δε θα με ενδιαφέρει <laughs> εμένα προσωπικά. Να κάνω κάτι τερατικό με ποια έννοια, με την έννοια τη εξαίρεση, τη εξαίρεση, ο εξαίρεση, δηλαδή αυτό που είναι με του Μενέντε. Mm -hmm. Και μάλιστα, εάν όντω πραγματικά τα κακοποιούσε αυτά τα παιδάκια και ο μπαμπά του. Ναι. Mm -hmm. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον. Γιατί και όσο μεγαλώνω και με, με τα γυρατιά φρικάρω, mm -hmm. δεν μπορώ, δεν, δεν αντέχω. Mm -hmm. Mm -hmm. Εμένα, θα, εμένα πάντα με ενδιαφέρει, δηλαδή όπως ανέφερε στο οξυγόνο. Γίνεται ένα έγκλημα στο οξυγόνο, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Και είναι και χαρακτήρες οι οποίοι είναι ακραίοι. Ξέρουμε τις ναι. τέτοιες χαρακτήρες όλοι. Α ακραίοι ναι. και όχι, δεν ναι. είναι. Και κάθε Είμαστε ναι. εμείς. Ναι. Δεν Είμαστε εμείς <χει> Εξού και επιλέξαμε στου πρωταγωνιστικού ρόλου τρει, ας πούμε, κοπέλε τρι... από το τρικαμερατζίδικο. Την Τζόισα, του μεν και του δεν. Την Μαρία από τα διάφορα τα πολλά, την Κορίνα, α τα εγκλήματα. Και την Ένα από τι Χάρτε και τόσα άλλα. Ναι. Τρεις Τρει οικίε γυναίκε. Ε... εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπλοκάρω το θεατή. Ναι. Συναισθηματικά, δηλαδή να του πω ποιο έχει δίκιο. Να αισθανθεί μπλοκαρισμένο. Ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Στην περίπτωση των Μενέντε, είναι τόσο ζωφερό αυτό το πράγμα και τόσο. Πώ να το πω. Άδ... Είναι φανερό που είναι το άδικο. Ναι. Που... που δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα με ενδιαφέρει εμένα δραματουργικά. Εμένα δραματουργικά με ενδιαφέρει, όπω και στην κομμωδία, να μην είναι κανένα ούτε ολότελα καλό. Ούτε ο κακό. Δηλαδή, άμα ήρθε καθόλου να δει το για μια ζωή που παίζουμε τώρα στην Πυραιό. Όχι. Είναι... Διό... πάρα πολλά. Είδα του κουραβιέδες από χιόνι και τρελάθηκα. Έκλεγα. <laughs> Είχα γίνει ρεζίλι. Έκλεγα στην Πρεμιέρα. Έκλαψα ε... πάρα πολύ, πρέπει να σα πω. Δεν ξέρω. Μου άρεσε. Ε εμένα, αν με ρωτήσετε, ποιο είναι το αγαπημένο μου πράγμα που έχετε κάνει, είναι οι κουραβιέδε από χιόνι και το οξυγόνο. Α, Δεν ξέρω εισακρατή. αν είμαι ανώμαλη. Συγγνώμη, αλλά είναι το ένα εδώ. Το... Το... Α πούμε, ε, σε σα... αυτόν εδώ την παράσταση. Δεν πρέπει να πει ποιο ακριβώ έχει κάνει το λάθο. Υποφέρουν μεν οι άνθρωποι. Εκείνη που παντρεύτηκε, ο άλλο που γύρισε, ο άλλο που. Όλα. είναι οι καταστάσει, αλλά όχι μόνο οι καταστάσει του βάζουν στα δύσκολα, κάνουν και αυτοί επιπλέον ενέργειε από εκεί και μετά. Αρχίζει ένα μπλέξιμο που πραγματικά θεωρώ εγώ ο θεατή δεν πρέπει να ξεχωρίσει και να πει ναι, αυτό είναι ο σωστό, αυτό είναι ο λάθο. Έχετε γράψει ποτέ ε, ε, σύριο, δεν ξέρω θεατρικό οτιδήποτε βασισμένο σε σενάριο, σε, σε κάτι που σας έχει συμβεί. Και ήταν δική σας αυτή η ιστορία. Όχι, ιστορία όχι. Προσωπική ιστορία όχι. Προσωπικά στοιχεία, ναι. Προσωπικά στοιχεία. Που συνέβη σε κάποιον που γνωρίζατε πολύ καλά. Όχι. Όχι. Άρα είναι τελείω από την κοιλιά σας όλα αυτά. Όχι, δεν είναι από την κοιλιά, ίσα, ίσα. <χ> <χ> Είναι <χ> από την Πώ να το πω, μέσα από τη δραματουργική παράδοση, κάτι παραλάβαμε. Είναι 50-50 πάντα το σενάριο. Υπάρχουν σενάρια και ιστορίες και θεατρικά που κάποιο εχει <Τι> έχει μεγαλύτερο μέρισμα. 50-50 πάντα. Την μία... πρώτη ιδέα κάποιο θα την πει, δεν υπάρχει mm. περίπτωση. Mm. Αλλά διαμορφώνεται τόσο πολύ μέσα στον χρόνο. Εσύ θυμάσαι κάποιο που να το μόνο εσύ. Εγώ δεν θυμάμαι. Πάει που να το είπα μόνο εγώ. Για έργα που ρωτάνε, α πούμε, πριν από δύο χρόνια ποιο το έγραψε αυτό, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι. Μία σελίδα ο ένα, μία ο άλλο, πώ γίνεται. Όχι. Ένα, ένα επεισόδιο ναι. μαζί. Όχι μαζί. όλα. Όπω μιλάμε τώρα. Δηλαδή, γράφει ο ένα και λέει και εδώ βάλε αυτό. Με, και ναι. δε, απορρίπτει ναι. ο ένα τον άλλον και του λέει: Όχι, αυτό εννοείτε. είναι βλακεία ε, που είπε. Εννοείται. Όλα αυτά που νομίζετε εσεί ότι εννοούνται, εμεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα φανταστούμε. Γιατί λέμε τι γίνεται. Πάσω. Είμαι ένα συνεργάτη, τι θα κάνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα συνυπογράψει κάτι, άμα δεν συμφωνεί, πώ θα γίνει. Ε, θα πρέπει συνεργά. να βρεθεί έστω μια τρίτη λύση. Συνήθω τι συνεργασίε πάντω ο ένα υπερέχει. Γι' αυτό λέω ότι το δικό σα το 50-50 είναι δύσκολο κάποιο ε, να το φανταστεί. Νομίζω ότι στου δημοσιογράφου δεν έχετε πολλέ συνεργασίε. Ναι, όχι. Εμά στο, θέρω... στο θέατρο. Τα ντουέτα είναι ψεκανάριο Γιανακόπουλο και τα λοιπά. Και τώρα βλέπει. Στη Γαλλία. Ο Χάρης ο Ρόμα έγραφε τη Χατζησοφιά. Ο... Είναι κοινό τόπο το ντουέτο. Θα μου πει. Ιδιαίτερα στον χώρο του χιούμορ. Στο χιούμορ. Mm -hmm. Εμείς Εμεί το κάναμε και στο τέτοιο και στο δράμα. Ποιο από του δύο έχει καλύτερο χιούμορ. <laughs> Ο καθένα θα πει εγώ τι, που ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ναι. Ο ένα είναι ο, ο χιουμορίστα και ο άλλο είναι αυτός ο οποίο κάνει την πλοκή ή δεν έχετε ούτε αυτό. Είναι 50-50 ούτε, ούτε, πραγματικά. Ούτε. ούτε. Όχι. ούτε. Δηλαδή κάποιο σε κάποιο έργο μπορεί να πει μεγαλύτερο ποσοστό πλοκή. Αλλά αυτό δεν μπορεί Εντάξει. να το θυμάται. Αν ο ένα λοιπόν έχει πάθει γρήπη, ναι. γράφει ο άλλο μόνο του. Όχι. Όχι εκεί Αυτό στο το σκάρ, πράγμα είναι, τι... Δι... ναι, είναι σιαμέα αυτό που μου λέτε τώρα. Κοίταξε, <laughs> ε, έτσι μάθαμε. Άμα είναι, άμα είναι, και πάει στο νοσοκομείο πια, εντάξει. Εμείς Όχι, αξί... δεν δε θα, υπάρχει, θα υπάρχει, γράψουμε ο... εκείνη τη μέρα. Έτσι συνηθίσαμε από την αρχή, δεν ξέρω πώς ήταν παλιά. Γιατί αυτό μας το έχουν ρωτήσει πολύ, γιατί λέγανε ότι παλαιότερα κάποιο έγραφε την πλοκή. <laughs> ναι. Και άλλο έγραφε του διαλόγου. Ναι, ναι, λένε για το Σακελάρη και το Γιανακόπουλο ότι ο ήταν πιο πολύ τη πλοκή και ο Σακελάρη του διαλόγου. Το έχουμε κάνει. Ε, έχω διαβάσει μια δήλωσή σας, δεν ξέρω αν είναι κοινή κι αυτή. <Κι> που λέτε ότι καλά τα έχουμε καταφέρει για δύο παιδιά από την ε, επαρχία. Σε μένα. Υπάρχει αυτό που λέτε το, το σύνδρομο του απατεώνα, δεν ξέρω πώς λέγεται, ότι οι πετυχημένοι, οι, οι πετυχημένοι, άνθρωποι λένε κάτσε, τα έχω καταφέρει, δεν με έχουν πάρει χαμπάρι και τελικά είμαι... Ένα άσχετο, μία άσχετη, το έχετε αυτό που τσιμπιέστε. Όχι, καλά. Όχι, το... όχι, όχι, όχι. όχι. Ε... Αλλά είναι μια αλήθεια και εγώ και ο Μιχάλης είμαστε από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας ότι μας τα παιδιά της υπέρ... Είμαστε πρατιές. δύο παιδιά από την επαρχία. Ήρθαμε εδώ να αναζητήσουμε την τύχη μα και θεωρώ ότι μα πήγανε δεν είχαμε πολύ καλά. Ούτε οι οικογένειέ μα είχαν σχέση με αυτό το πράγμα που κάνουμε. ούτε περιουσίε είχαμε. Ούτε Πες εγώ κατάχαμε από καμιά καλλιτεχνική οικογένεια. Περιουσία, λέω να πει. Ναι. <laughs> το πιο πιθανό βέβαια είναι ότι αν προερχόσασταν μπορεί να μην τα καταφέρνατε και έτσι. Αυτό είναι σωστό. Γιατί δεν ξέρω, όταν είναι σίγουρο ότι έχει περιουσία ή ότι... ναι. ναι, ένα ασφαλεία τελικά είναι πολύ. ναι, αλλά άμα, από μέσα σου θα το κάνει. Ναι. Οκ. Είχατε φανταστεί ποτέ ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά ή σκεφτόσασταν κάτι γιατί ήθελε να γίνει αθλητικό έτσι δεν είναι. Ναι. Πάμε πάλι, ναι, βέβαια. Αλλά αυτό. το προηγούμενο. Ναι. Εγώ δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Ναι, τι, τι ήθελε να γίνει. Δεν ξέρω. Ε, με τραβούσε το θέατρο, καταλάβαινα ότι είναι κάτι που με έλκει. Καταλάβαινα από μικρό παιδί ότι ανήκω σε αυτό το, το πράγμα, α πούμε. Αλλά δεν καταλάβαινα πώ. Και απλώ η ζωή ήρθε και μου έδειξε. Δηλαδή. Εγώ... Να πω ακόμα ένα καλό ναι, που έχω μεταναστεί και ναι, ναι, ναι. εγώ. Ναι. Νομίζω ότι ακούμε τη ζωή. Και τώρα, τώρα που ερχόμασταν στο. Ναι. Πότε προλαβαίνετε, γιατί. Εγώ σκεφτόμουν... να σου πω τώρα κάτι που σκέφτομαι. Στο ταξί μου αφ λέω, ο καλά, καλά, άστο, θα μα πει η ζωή. Ε, εγώ να σκεφτεί ότι επειδή ο Μιχαήλ ήταν ήταν πιο κοντά σε αυτό το χώρο. Mm. Εγώ ήμουν αντιπάσχετο. Όταν τελειώσαμε τις χάρτε και μετά είπα ότι α, για να το λένε όλοι ότι αυτό και τον είπα, αυτό θα ακολουθήσω. Mm -hmm. Κατά τη διάρκεια το χαρτί του, εγώ έλεγα ότι δουλεύω σε μια διαφημιστική εταιρεία. Ξέ, <laughs> στο ταξί που σε πιάνουν την κουβέντα και σου λένε τι κάνει. Ναι, και λέμε όλοι περίπου ψέματα. Λέμε ε, δουλεύω στο μίλια. Δεν έλεγα ψέματα. ναι, ναι, ναι. Δεν έλεγα να ότι ξέρει, γράφω αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Γιατί ότι δεν είναι επάγγελμα. Ε, ναι, έχει συγγραφέα, ακούγεται πολύ πομπό. Και, κοίταξε τότε δεν ήταν διαμορφωμένη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην τηλεόραση. Τώρα. Ναι, ναι. Τότε ήταν, μην ξεχνάς ότι μιλάμε για την εποχή που... Και τώρα ρε Θανάση ακούγεται που πω δεν είμαι συγγραφέα. Ναι, εντάξει. <laughs> ε, αλλά τότε δεν υπήρχε ας πούμε αυτό το... το πράγμα στην τηλεόραση. <laughs> την... Πάντως ο Δεν είναι. υπήρχε καν η ιδιωτική ήταν στην αρχή. Δεν ξέραν τι... Εμείς δεν ξέραμε τι είναι η ιδιωτική. Ναι. Αλλά πάντως υπήρχε μυθοπλασία μορφανότητα. Εντάξει, παιδί μου, στην... Υπήρχε ε, το σινεμά. Ναι. Εντάξει και το σινεμά και στην Το έξε. οποίο πριν την τηλεόραση όμως ακριβώς ήταν σε, σε μαρασμό, έτσι δεν είναι. Το δηλαδή, συ... α... αν, το, αν πούμε ότι η τηλεόραση άρχισε να ανθίζει το τα 90's, ναι. δεν υπήρχε τότε ελληνικό σινεμά. Υπήρχαν α... κάποια αριστούργήματα ναι. ναι. ξεχωριστά, κάτι ξεχωριστά, συνέβαινε. Ναι. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή και πέσει, είχε Όχι, ξεπέσει. λίγο. Ναι, είχε ξεπέσει. Υπήρχε ναι. ο λεγόμενος νέο ελληνικό κινηματογράφος που τώρα πια είναι παλιό κι αυτό. Ναι. Τι γίνεται παρακάτω στην τζέλα, να σποϊλάρετε, θα σα. Ε, σας... Να σου πω την αλήθεια: μου Αυτή την ώρα είμαι από προσανατολισμένος Ξέρω ότι το είδα το προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω ήταν το 6. Ναι. Ε, καλά, δεν έχει και πάρα πολλά ε, ακόμα. Έχετε γράψει μέχρι το τέλος 14 επεισόδια. Άρα ξέρετε πως τελειώνει. Δεν έχουμε γράψει, Μισό. τα έχουμε παραδώσει κιόλας. Οκ. Okay. Άρα υπάρχει περίπτωση Μη... να κάνετε αλλαγή όχι. Όχι έτσι, μην... έτσι, πάει. <laughs> Ωραία. <laughs> και το επόμενο Σύριαλ είναι έτοιμο. Ε, όχι, βέβαια. Αυτό σκεφτόμαστε και Μέχρι, το τάξε τώρα ταινία, να... αυτά, Και, και μου λέει ο Θανάση, άστο, άστομο, θα το δείξει η ζωή. Τι θα κάνουμε. Άρα εμπιστεύεστε τη ζωή. Πότε προλαβαίνετε να ακούτε τη ζωή, Γιατί κάνετε μια δουλειά που φαίνεται. Η φατάζομαι... ζωή μιλάει συνέχεια. Βάρδα να θε να την ακούσει. Ναι, αλλά δεν πρέπει να είσαι εκεί έξω. Είστε, είστε, περνάτε ώρε κλεισμένοι για να γράψετε. Είναι ένα επάγγελμα ναι. το οποίο δεν μπορεί να το κάνει και να είσαι στου Η ζωή μπαίνει από παντού. Πρώτα απ' όλα από την τηλεόραση. Mm -hmm. σε ε, από, το, από, 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 από το τηλέφωνο. Yeah, yeah. Βάλει ένα site να δεις τι έγινε. Έτσι. Η ζωή μπαίνει από παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να, να μη σε κυνηγήσει η ζωή και να μην κάνει αισθητή την παρουσία τη. Το ζήτημα είναι να αντέχεις να ακούσει και τι λέει. Mm -hmm. Γιατί ξέρω πάρα πολύ κόσμο που κολλάει σε μια αυτοεικόνα. Και δεν ακούει τι του ζητάει η ζωή, γιατί η ζωή μπορεί να του ζητάει κάτι παραδίπλα ή σχεδόν μπορεί να του ζητάει και το αντίθετο. Μπορεί να του ζητάει κάτι που δεν του αρέσει επίση. Δηλαδή, ένα από του λόγου που νομίζω ότι είστε τυχεροί είναι ότι αυτό που σα έδειξε η ζωή σα άρεσε. Σκέψου να σου έδειχνει η ζωή να κάνει ένα επάγγελμα που για σένα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον από αυτή την άποψη, ναι, αλλά δεν είναι... Όταν λέμε ζωή, μην φανταστούμε κάτι τέτοιο. Ποιο δηλαδή. είναι αυτό το επάγγελμα που δεν έχει ενδιαφέρον. Ποιο, ποιο, ποιο δηλαδή, επ... θέλω να σου... Πι... ποιο επάγγελμα για σένα δεν έχει ενδιαφέρον. Μπορεί τώρα να μας ακούει ένας λογιστής και να λέει συγγραφή. Πα, εγώ κάνω λογιστικά βιβλία και περνάω ωραία και όλα αυτά. Αλλά για μας δεν έχει ενδιαφέρον αυτό. Ε, κοιτά, ε, το ενδιαφέρον είδω, πάει μαζί με την κλίση σου. Το ενδιαφέρον πάει μαζί με την κλίση Και αν η κλίση σου δεν σε ενδιαφέρει. Άκουσα να σου πω. Mm. Επειδή ξέρω πάρα πολλού που νομίζουν ότι έλκονται από το θέατρο, αλλά δεν έλκονται από το θέατρο. Από τι έλκονται, από την δημοσιότητα. Μπράβο. Ναι. Ε, ε, και, αυτοί και αυτό. ξέρω πάρα πολλού ανθρώπου που περιμένουν σε λάθος ταμείο ακριβώ γι' αυτό mm. το λόγο. Και λε, φίλε, εδώ πρέπει να σ' αρέσει. Πώ να σου το πω, για μένα ξέρει ποιο είναι ο μηχανικό αυτοκινήτων. Αληθινό μηχανικό. Ναι. Αυτός Αυτό που πα σε, σε, μια ταβέρνα εξοχική και λε: Έλεγα, το κάτι έχει, μου τρέχουν ελάδια, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Λέει: Εγώ. Ναι. Και φεύγει, κρυώνει το φαγητό του, του λέει η γυναίκα του: Γιάννη, έλα μέσα, φέραν τα φαγιά. Αυτό, αν δεν το διορθώσει, δεν έρχεται. Αυτό. πρέπει να είναι, πρέπει να σ' αρέσει και η λάτρα του επαγγέλματος. Όχι μόνο άμα φώναξε η να πάμε να παραστήσουμε τι έτσι Όλο αυτό yeah. έχει πάρα πολύ λάτρα πριν. Yeah. Πάρα πολύ. Ε, πώς να το ο πω, κόσμος, κουπί. Ο κόσμος, Πρέπει να σα αρέσει το κουπί κατά βάση. Ο κόσμο Και έρχεται και η Αθηναή Νέγκα άμα. Είναι κάτι χαζοχαρούμενοι τύποι που βγαίνουν και μιλάνε στα πρωινάδικα και δεν είναι Δεν έκρυφος έτσι. Δεν ναι. ε βγαίνετε και το. Θα μπορούσε να βγαίνετε πολύ περισσότερο, νομίζω, δηλαδή... Ειδικά μαζί, ε, Όποτε έχουμε βγεις. κάτι να διαφημίσουμε. Και Ωραία. Πού βγει έτσι όπω έχουν γίνει όλα. Ε, να, να, διαφημίσουμε τώρα που να διαφημίσουμε και το θέατρο. <laughs> να μην το ξεχάσουμε γιατί παρασυρθήκαμε νομίζω με το σύριαλ ε, Μπαμπάδε με, με, ρούμι. Με ρούμι στο θέατρο Αλίκη. Ναι. Και για μια ζωή στο θέατρο Πυρό 130. Έτσι και τον Νοέμβρη έχουμε και το, το δεύτερη χρονιά του Βίρε τη Αγγλική Θεσσαλονίκη. Ε, στη Θεσσαλονίκη αυτό. Α ανέβει και από πέρσι στο κρατικό θέατρο Βορειο και θα συνεχιστεί φέτο φέτος, καρδιά. Ε, τι, τι, να σα ευχηθώ. <laughs> να σου πω. Ναι. Υγεία. Τίποτα. Υγεία. υγεία, ναι. Ε, σας σα εύχομαι υγεία. Ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε, να το κάνετε για να μπορούμε να το βλέπουμε εμεί και, ε, και να. μην γελάει μόνο ο φασουλή με <laughs> κάποια αστεία να γελάμε όλοι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμεί ευχαριστούμε. Ε, να δω... αυτό ήταν για το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σα.